Βρισκόμαστε σήμερα στο Δημαρχείο του Δήμου Θεσσαλονίκης για να διαμαρτυρηθούμε στη διοίκηση του Δήμου για το γεγονός ότι άρχισαν οι εργασίες τοποθέτησης προκάταθουσών στο 90ο Δημοτικό, σε μια από τις ελάχιστες ελεύθερες αυλές που θα έπρεπε να δίνονται στους μαθητές του σχολείου και όχι να κλείνονται και αυτές, ώστε οι μαθητές να μην μπορούν να βγουν έξω, να παίξουν στη διάρκεια του διαλύματος, και ταυτόχρονα να ζητήσουμε από την διοίκηση του Δήμου εδώ και τώρα να βάλει το θέμα του υποπαίδου της Χαριλάου να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε πραγματικά να πάρει πίσω και να αφήσει στην άκρη όλα τα εμφιολογήματα ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση, την ώρα που δίνονται χρήματα για άλλες δραστηριότητες από τον Δήμο, και να αποδώσει στον κόσμο της περιοχής, ώστε να γίνει νηπιαγωγείο, σχολική στέγη, έτσι όπως ήταν από την αρχή προγραμματισμένο, το οικόπεδο πίσω από την αλυσίδα στην περιοχή της Χαριλάου. Ποια είναι συνολικότερα τα προβλήματα για την προσχολική αγωγή, δηλαδή πέρα από το γενικό στο, ξέρουμε, έχετε εκτίμηση πόσα παιδιά στεγάζονται στον τύπο? Είναι φανερό ότι η προσχολική, έτσι όπως εφαρμόστηκε και με φίλοι και της προηγούμενης κυβέρνησης και της σημερινής, έρχεται να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στα παιδιά. Οδηγεί τους δήμους στο να μην κάνουν προγραμματισμό, αφού δεν υπάρχει και χρηματοδότηση από το κράτος, αλλά ταυτόχρονα και οι δήμοι πρέπει να βγουν μπροστά και να διεκδικήσουν χρήματα, ώστε αυτή η υποχρεωτική, δείχνει υποχρεωτική εκπαίδευση, να γίνει με όρους τέτοιους που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των παιδιών για το 2021. Πάντως ομολογούμε ότι η συσχολική στέγη στη Θεσσαλονίκη είναι σε τραγική κατάσταση. Και θα γίνει ακόμα τραγικότερη, γιατί το είδαμε και πέρσι, με το άνοιγμα των σχολείων, με την όψηση της πανδημίας του τέταρτου κύματος που χτυπάει ιδιαίτερα την νεολαία και που παρά τις συστάσεις των οικονομικών αλλά και τις παιδαγωγικές αρχές, παιδιά, μαθητές, αντί να βρίσκονται σε τάξεις των 15, βρίσκονται σε τάξεις των 25 και των 27. Παιδιά συνοστίζονται σε μικρές αυλές, σε πλασιάζεται ο αριθμός τους, όπως στον 90ο Δημοτικό Σχολείο αλλά και σε άλλα σχολεία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κίνδυνοι για την υγεία των παιδιών, των εκπαιδευτικών. Το ερώτημα είναι, ο Δήμος έχει τα λεφτά και τις δυνατότητες να αντιμετωπίσει το πρόβλημα? Να το λύσει μέσα σε μία νύχτα? Όχι. Γι' αυτό χρειάζεται να διεκδικήσει από την κυβέρνηση τα κονδύλια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει. Κάτι το οποίο καμία κυβέρνηση δεν έχει κάνει. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του σχολείου στην Καριλάου, το οποίο πηγαίνει για άρση της απαλωτρίωσης, αν και είχε δεσμευτεί για σχολείο, από το 1987, επί 34 χρόνια. Κανένας δήμαρχος και καμία κυβέρνηση, τα υπογραμμίζουμε το καμία, δεν βρήκε 1.000.000 ευρώ για να αποζημιωθούν οι διοκτήτες, να απαλωτριωθεί το ακίνητο και να γίνει σχολείο. Υπάρχουν λεφτά? Υπάρχουν. Ακόμα και επιγόντως, επειδή κινδυνεύει να έρθει η απαλωτρίωση, μπορεί ο Δήμος να δώσει λεφτά. Στο επικείμενο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από 2 μέρες, θα δοθούν λεφτά. Καλώς δίνονται, αλλά πρέπει να μπουν και προτεραιότητες. Σε μεγάλους αθλητικούς συλλόγους με πολλά λεφτά, για να χρηματοδοτήσουν κάποιες αθλητικές εκδηλώσεις. Καλό είναι. Αλλά όταν υπάρχουν προτεραιότητες, όταν τα παιδιά, όταν χάνονται ακίνητα, πρέπει να βάλουν και κάποιες προτεραιότητες. Όταν έχουμε κάνει επανειλημμένα προτάσεις, έγγραφες εδώ και 1 χρόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο, να αξιοποιήσει τα κλειστά καπί, δημοτικά κτίρια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, κτίρια της έκθεσης, και το εμβολιαστικό κέντρο θα φύγει. Και η έκθεση παλιότερα είχε δεχθεί τα στελέχη της να πάνε παιδιά εκεί, ούτως ώστε να μην συνοστίζονται στις αυλές των σχολείων. Εδώ είναι θέμα πολιτικής επιλογής και όχι χρημάτων. Αυτή τη στιγμή συνειδητά ο Δήμος απεμπλέκεται, αποδεσμεύει ακίνητα για να γίνουν πολυκατοικίες και πάρκινγκ, είναι πασίγνωστο αυτά σε όλους, ούτως ώστε να είναι αποτέλεσμα να δυσκολευτούν ακόμη οι συνθήκες περισσότερο της σχολικής στέγης, αλλά και βεβαίως με βάση το τελευταίο νόμο της κυβέρνησης να εμπλακούν στα νέα σχολεία και στη χρήση των νέων σχολείων οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό λέει ο τελευταίος νόμος. Εμείς δεν θα σταματήσουμε, ζητήσαμε 6η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για μεθαύριο την 5η 29 Εβδόμου να ξαναμπεί το θέμα της Καριλάου, να ξαναμπεί το θέμα του 90ου Σχολείου και όλων των υπόλοιπων σχολείων.